γρήγορα να δούμε αν έχει έρθει αυτός από εδώ. Έλα. Δεν έπρεπε να αφήσει την γλώσσα να μας προσπεράσει. Ποιες γλώσσα? Γλώσσα, παιδί μου. Κότα, πώς το λένε. Κότα ξεπουπουλιασμένη. Κότα. Μα δεν το είδες το ζώο πως έτρεχε. Σαν τρελή έτρεχε. Πώς να την προσπεράσω. Ήθελες να σκοτωθούμε. Να σκοτωθούμε τα ζώα. Καλά. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Πάρτε τώρα τα πράγματα και ελάτε. Πού πας εσύ? Στο σπίτι. Δεν θα βοηθήσεις. Δεν είμαστε καλά. Τρεις γυναίκες είσαστε. Άντε για χαρά. Εσύ πού πας? Πάω να δω ένα γνωστό μου σκηνοθέτη. Θα έρθω αργότερα. Πού πας, Ούρσουλα? Σου είπα, πατέρα. Πάω να δω ένα γνωστό μου σκηνοθέτη. Και από ποιον πήρες την άδεια να φύγεις? Τι με κοιτάς έτσι? Εδώ είμαστε οικογένεια. Δεν είμαστε καφενείο. Πατέρα, τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που λες? Θέλω να μου ζητάς την άδεια. Να κρατάμε και τους τύπους, ε! Όχι μόνο απαιτήσεις, έχεις και υποχρεώσεις. Πατέρα, περιμένει ο άνθρωπος. Να μου ζητήσεις την άδεια και αν θέλω θα σ' αφήσω. Πατέρα, μπορώ να πάω να δω ένα γνωστό μου σκηνοθέτη? Να πας, παιδί μου, αλλά να γυρίσεις νωρίς. Ευχαριστώ, πατέρα. Μα τι έπαθε ο κύριος Κώστας? Τίποτα, Ντολόρες. Είναι λίγο περίεργος ο άνθρωπος. Θυμήθηκε ύστερα από 100 χρόνια να κάνει τον πατέρα στην Ούρσουλα. Δεν πρέπει να πέρασε καθόλου από εδώ. Θα έρθει, Ζανέτ, μην ανησυχείς. Που στο διάλογο είναι, μου λες? Τέλος πάντων, δεν πρέπει να με απασχολεί τώρα ο Αντρέας καθόλου. Εγώ πρέπει να ασχοληθώ με τον προεκλογικό μου αγώνα. Αυτό πρέπει να κάνω. Κάτσε να πάρω τον παλαιολόγο ένα τηλέφωνο. Εμπρός. Μάλιστα, ο ίδιος. Γεια σας, κύριε Παλαιολόγου. Είμαι η κυρία Ζανέτ Τουρλουφίδη Χατζηγιώργη. Τι κάνατε, κυρία Ζανέτ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ακούστε, κύριε Παλαιολόγου, απεφάσισα να πολιτευτώ. Τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζομαι ένα πολιτικό γραφείο. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν σε ένα μήνα από σήμερα, αν είναι δυνατόν, να μου αδειάζετε το γραφείο που σας έχω νοικιασμένο, γιατί θα το χρησιμοποιήσω για ιδίαν χρήση. Μα τι λέτε, κυρία μου? Έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια ακόμα. Εδώ είναι ολόκληρη επιχείρηση. Μα ακούστε, κύριε Παλαιολόγο μου, τα ημερήσια μπάνια στη Λούτσα μπορείτε να τα διοργανώνετε και από έναν άλλο χώρο. Δεν χρειάζεται από αυτόν ειδικά. Τρελάθηκες, κυρά μου? Κυρά μου, να πεις τη γυναίκα σου, βρε, που θα μου χαραμίζει ολόκληρο γραφείο στην Οδό Ακαδημίας για μπάνια στη Λούτσα και προσκυνήματα σε μοναστήρια. Είσαι γελασμένη. Όχι σε ένα μήνα δεν θα φύγω, αλλά αν το θες έτσι, ούτε σε 5 χρόνια. Αυτό θα το δούμε, κύριε Παλαιολόγου, διότι παρεμπιπτόντως ο σύζυγός μου είναι και δικηγόρος. Ρε, δεν πάνε να είναι και εισαγγελέας. Εγώ έχω συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης. Δεν θα με πετάξεις λοιπόν εσύ έξω για να κάνεις το ψώνιο σου με την πολιτική. Χα, εσύ μας έλειπες. Κάθε τρίτος Έλληνας θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και κάθε δεύτερος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Άντε λοιπόν, κυρία μου, να κάνεις το ψώνιο σου και άσε μας και εμάς να δουλέψουμε όσοι μείναμε για να έχετε να διοικείτε. Ψώνιο! Ψώνιο! Θα μου το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ο γύφτος! Ηρέμησε, Ζανέτ, θα πάθεις τίποτα. Θα τον πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Βρήκαμε τώρα, λέει, συμβόλαια και αηδίες. Ωραία! Και η ατομική ιδιοκτησία πού πάει, κύριε? Όχι να μας το πείτε, διότι αν είναι να κάνετε την Ελλάδα κομμουνιστική, να μας το πείτε, να μην αγωνιζόμαστε για την ατομική ιδιοκτησία! Καλά, έχω να περάσω κάτι νομοσχέδια όταν υπουργοποιηθώ. Κάτσε, πάρω τον κάρο μου. Ναι, εμπρός. Γεια σου, Κάρολε. Η Ζανέτ είμαι. Ναι, πριν από λίγο γύρισα. Ναι, ναι. Α, έχεις ασθενή. Με συγχωρείς πάρα πολύ, καλά. Θα σε πάρω λίγο αργότερα. Κάρολε, σε έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, σε χρειάζομαι. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, γεια. Ανδρέα, πού ήσουνα? Ελεονόρα, πες στην αδερφή σου πως δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στην ερώτησή της. Έτσι, ε.
Και αφού δεν είσαι υποχρεωμένος, τότε τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ελεονόρα, πες στην αδερφή σου πως ήρθα να πάρω τα προσωπικά μου αντικείμενα και να φύγω. Α, ναι, να φύγεις και να πας πού? Ελεονόρα, πες στην αδερφή σου να μην νοιάζεται για μένα. Όσο για το που θα πάω, αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Πάντως η πρίκα της δεν κινδυνεύει από μένα. Μπορεί να τη χαίρεται από εδώ και στο εξής, ολόκληρη μονάχη της. Ελεονόρα, τώρα θα γίνει Λίβανος εδώ μέσα. Ζανέτη, ρέμισε. Δεν μου λες, πού ήσουν, ε? Στη δουλειά. Στη δουλειά, ε, μπράβο, πολύ καλό. Όταν μας συμφέρει, αυτοκτονίες και γλυκόλογα. Όταν δεν μας συμφέρει, δουλειά. Και δεν βαριέσαι, ας το κρόιδο να περιμένει, ρε παιδάκι μου, έτσι κι αλλιώς θύμα είναι, ε. Πολλά λες. Πώς είπες? Αυτό που άκουσες, λες πολλά. Λέω πολλά, ε. Δεν μου λες, πιάστηκες από αυτό που πάει για την πρίκα μου, έτσι. Το καρόνι του σακάκι που είναι, ε? Δηλαδή, ρε παιδάκι μας, εσένα δεν σου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη η κατάστασή μας, έτσι! Τι με κοιτάς, μωρέ σαχάνος! Αν σου πω ότι χωρίζουμε, τι έχεις να πεις? Θα το έχεις ξαναπεί. Και δεν με πιστεύεις, έτσι! Θέλετε να πάμε στη Λυρική απόψε? Πού? Σταμάτα, μωρέ Ελεονόρα, τώρα! Μάσε μας να μιλήσουμε, λοιπόν! Κοίτα, κύριε, πώς έχω γίνει. Κοίτα πώς μιλάω. Κοίτα πώς έγινα εγώ. Εγώ που είχα τα όνειρά μου, είχα τη φιλοδοξία, τα γλέντια μου, τις χαρές μου. Πώς κατάντησα έτσι, ρε πουδάκι μου. Δεν συνέχισε. Τι να συνεχίσω, μωρέ, δεν βλέπεις πώς έχω γίνει. Νευρωτικιά έχω γίνει. Νευρωτικιά ήσουνα, τώρα νομίζω τι είναι. Εσύ με έκανες, εσύ! Εγώ σε έκανα νευρωτικιά. Μη μου φωνάζεις εμένα! Κοίτα, με συγχωρείς πάρα πολύ, εντάξει. Δεν πάει άλλο. Τελειώσατε, εντάξει. Τι εννοείς? Χωρίζουμε! Ό,τι πεις. Δεν ξέρω τι δουλειά έκανε στην Μπαρσελόνα, Ντολόρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σι, σενιόρ. Και πρώτα απ' όλα θα με λες σενιόρ Κώστα, κομπρέντε? Σι, σενιόρ Κώστα. Δεύτερον, θα κοιμάσαι εδώ δίπλα στις Ούρσουλας, σε ένα χώρο που θα διαμορφώσουμε καταλήλως. Και προχείρως για κάνα δύο μέρες θα κοιμάσαι στον καναπέ. Θα βοηθάς τις δουλειές του σπιτιού, του μαγαζιού και θα σου δίνω 30.000 το μήνα. Σι, σενιόρ. Θα τραγουδάς και στο μαγαζί. Και από το πουρμπουάρ που θα παίρνεις από τους πελάτες, το 50% θα είναι δικό μου. Σενιόρ Κώστα, το δόλ πουρμπουάρ σέρα για μένα, οκ? Αρχίσαμε τώρα τα σοσιαλιστικά, Γκονδάλεφ και τέτοια. Νο, πέρα το Λόρες εσμπουένα και δουλεύει πολύ. Πέρα νο, εμαλάκας, όπως λέει Μπάμπης. Ας τον Μπάμπη τώρα. Ας την κοπέλα, Κώστα, ας παίρνει όλο το πουρμπουάρ. Τέλος πάντων, πρόσεξε τώρα το πιο επικίνδυνο σημείο. Την κυρία Ζανέτ την έχεις γνωρίσει από το εξοχικό, εντάξει? Σενιόρ Κώστας, δίθε λανιμάλ, το ζώο. Ακριβώς, το ζώο. Αλλά πρόσεξε, δεν θα μιλάς έτσι όταν είσαι μπροστά της. Ασί, κομπρέντο. Σόλο γουάντο εστό ή από πίσω. Ντολόρες είναι αλιάτα. Πού το έμαθες αυτό πάλι? Μπάμπης. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτή την κυρία και με την οικογένειά της βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Κατάλαβες? Νο, σενιόρ. Παιδί μου, Γκουέρα, κάτι σαν τον εμφύλιο της Ισπανίας. Φρανκοδημοκρατική. Σι, σενιόρ. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος της οικογένειας, πρέπει να τους μισήσεις κι εσύ. Μα δεν μου κάνανε τίποτα. Α, θα με σκάσεις, βρε παιδί μου. Εδώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι ζηλεύονται, μισούνται. Ζούμε με πάθη, κομπαθιώνες, κατάλαβες? Σι, εν Εσπάνιας όμως απασιονάδος, περονό στο καλό καθούμενο. Βρε κοριτσάκι μου, αν εσένα ο γείτονά σου αγοράσει ένα αυτοκίνητο και έρθει και το παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου για επίδειξη, τι θα κάνεις? Τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα αγοράζεις καλύτερο αυτοκίνητο από αυτόν, ναι. Και πας και το παρκάρεις στην κρεβατοκάμαρά του, αν είναι δυνατόν, κατάλαβες? Α, σι, σι, σι. Κομπρέντο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αν η κυρία Ζανέτ σε ρωτήσει. Το ελανιμάλ, το ζώο. Ναι, το ζώο. Αυτή. Αν σε ρωτήσει πόσα λεφτά σου δίνω, θα της πεις 300.000. Σι, σενιόρ. Λοιπόν, ετοιμάσου τώρα για την πιο επικίνδυνη αποστολή σου. Και ύστερα θα πας να αγοράσεις ένα φόρεμα για το βράδυ. Σεξουαλικό, εντάξει? Σι, σενιόρ. Διότι η Ζανέτ, κύριε, ποτέ δεν πεθαίνει. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά και ξανά προς τη δόξα τραβά. Άντρες. Πολλοί άντρες, κύριοι. Χιλιάδες άντρες, κύριοι. Ορίστε, ορίστε. Φάνης. Όχι. Αυτός είναι χοντρός. Νίκος.
οι μαθητές τώρα από το δημοτικό τρέχα-γύρευε. Κάτι. Άγγελος! Μάλιστα! Για να πάρουμε το μελαχρινάκι. Μα τι κάνεις εκεί, Ζανέ, τώρα. Μελαχρινάκι, με ποτισές φαρμάκι, με ποτισές φαρμάκι. Βουίζει. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στο Γιώργο και επανερχόμεθα στο μελαχρινάκι δρυμύτερη. Ρε μελαχρινάκι, με ποτισές φαρμάκι. Ναι. Το Γιώργο, παρακαλώ. Α, γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνεις, Ζανέτ! Ζανέτ! Ιωάννα! Από το σχολείο! Τρίτο θρανείο δεξιά, η Ξανθιά! Σκουρούτσικια! Ναι! Βέβαια, έχει περάσει και πολύ καιρό! Τι κάνεις, καλά! Μπράβο, μπράβο! Δεν μου λες, τι θα κάνεις το βράδυ! Α, παντρεύτηκες! 12 χρόνια. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, τα ξαναλέμε, ναι. Χάρηκα, ναι. Να ζήσετε! Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, Ζανέτ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Ελεονόρα. Νίκος. Για να δούμε τον Νίκο. Ναι, τον Νίκο, παρακαλώ, θα ήθελα. Α, λείπει. Μήπως ξέρετε σε πόση ώρα θα γυρίσει? Στην Ιταλία. Δεν θα γυρίσει. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Μία συμπαθριά του από το γυμνάσιο ήμουν. Πώς? Δεν ανάγκη. Ιουλία, πέστε του Ιουλία. Μήπως άργησα κι εγώ να τους θυμηθώ λιγάκι. 15 χρόνια δεν και λίγα. Νάτος. Δεν άντεξε παραπάνω από μισή ώρα το χωρισμό. Σενιόρα Γιανέτ. Ορίστε. Είμαι Dolores, la nueva υπηρέτρια de Costa Χατζηγιώργη. Α, μπράβο. Και τι θέλεις? Io voy al supermercado, pas supermarket, και μου είπαν αν θέλει να φέρω κάτι, να... Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλουμε τίποτα, παιδί μου. Ευχαριστώ. Sí, señora. Α, Dolores. Dolores, Από πού είσαι, παιδί μου? Α, Ισπάνια, Μπαρσελόνα. Α, Ισπάνια, Μπαρσελόνα. Μπράβο. Και πόσα χρήματα σου δίνει ο Χατζηγιώργης? 300.000. Α, μπράβο, μπράβο. 300.000. Αν σου δώσω 10.000 εγώ, θα μου πεις πόσο σου δίνεις τα αλήθεια? 300.000. Α, δεν θέλουμε τίποτα, παιδί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Περάστε. Αναχαθείς, κοντοπίθαρε! Θα γίνεις αιτία να χαλάς το σπίτι μου, εσύ και η γωνιά σου. Ωραία μυρίζει. Για πες μου, τι έχεις βάλει μέσα? Αυγά, γάλα, τυρί, κρεμμύδι, πατάτες και μανιτάρια. Mm-hmm. Ξέρεις κι άλλες σπεσιαλιτέ? Να σου κάνω κάτι μπουρεκάκια να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Μόνο? Στην καινούργια μας ζωή. Κοριτσάκι μου, είμαι πολύ συγκινημένος που θα κάνω μια καινούργια αρχή μαζί σου. Θεός να βάλει το χέρι του να δούμε πώς θα ξεμπλέξουν. Από τι να ξεμπλέξεις? Ξέρεις, όλες οι σχέσεις έχουν τις δυσκολίες τους. Κάποια πλοκή. Πολύ νόστιμη είναι. Εσύ με εμπνέεις, πουλάκι μου. Τι έχεις? Εγώ.
Τίποτα. Τι να έχω, πουλάκι μου. Ξέρεις, μόλις πληρωθώ στο τέλος του μήνα, θα αγοράσω ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα. Σ' αρέσουν? Δεν τα λυπάσαι τα καημένα? Γιατί να τα λυπάμαι? Εγώ θα τα προσέχω. Που θα ζουν μέσα στη γυάλα. Γιατί και στο μαγαζί που είναι, στη γυάλα ζουν. Στο κάτω-κάτω εγώ θα τα φροντίζω. Καλά, άμα δεν θέλεις, δεν πειράζει. Θα πάρουμε κάτι άλλο. Όχι, μαντάκια, μαλίμωνο. Κάνε ό,τι θέλεις. Εξάλλου εδώ σπίτι σου είναι. Εγώ τι, φιλοξενούμενος είμαι. Δεν θα παντρευτούμε? Θα δούμε. Κάτσε να ζήσουμε λίγο μαζί. Να δούμε πώς κολλάμε, ξέρεις, πώς πάει το πράγμα, αυτά... Τηλεφώνησα στον πατέρα μου, στο χωριό. Έρχεται αύριο μαζί με τον αδερφό μου. Ε? Θέλει να σε γνωρίσει. Έτοιμη. Σενιόρ Κώστα, είμαι νερβιώσα. Τι είσαι? Τρακ. Καλά δεν τραγούδα και στην Ισπανία? Τραγούδαγα, Μπαρθελόνα, μα στο σπίτι μου, ενώ μπροστά σε κόσμο. Μη σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει καθόλου. Το χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι ότι λατρεύουν ό,τι είναι ξένο. Δώσ' του ξένο του Έλληνα και πάρ' την ψυχή. Γι' αυτό δεν εξάγουμε ούτε καλαμάκια για φραπέδες. Λοιπόν, θάρρος. Και τι θα κάνω? Πες τους δύο-τρία τραγούδια. Κάτσου και μερικά τσαλιμάκια. Μπράβο. Να τους πάρουμε όλο το χαρτί. Χαρτί? Τα λεφτά, παιδί μου. Πεφετάκια. Πεφετάκια. Πεντοχίλιαρα! Α, συ, κομπρέντο. Λοιπόν, πάω να σε παρουσιάσω. Θάρρος. Τάρρος! Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, την προσοχή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Έχω να σας ανακοινώσω κάτι ευχάριστο. Στα πλαίσια των αλλαγών που θα γίνουν στο ρεστοράν και εν ώψη της ενοποίησης της Ευρώπης το 1992, θα είναι από σήμερα μαζί μας και θα μας διασκεδάζει η πασίγνωστη στην πατρίδα της, η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια της Μπαρθελόνα, Ντολόρες. Παρακαλώ. Μαρία Ντολόρες Φερνάντεθ, Ορντόνια, Γκαρθία, Ιρουίθι, Μπιάνκο, Ιριάνο, Λοπέθ, Ρομέρο, που στα ελληνικά θα πει Ντολόρες. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας απόψε οι Ντολόρες. Yo cantaré una canción que conocéis muy bien. Θα τραγουδήσω μία τραγούδι που ξέρετε πολύ καλά. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Tengo miedo perderte, perderte después. Gracias. Περίμενε. Μιλάμε και για πολύ φωνή. Κοίτα, μη σε δω να πειράζει την κοπέλα, θα σε γδάρω ζωντανό. Μα τι λες τώρα, έχω πειράξει ποτέ εγώ άνθρωπο από το προσωπικό? Ας τα σάπια και πρόσεχε. Την Ντολόρες την έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Ληστεία! Είστε εξωτερικοί κανείς! Ξαπλώστε όλοι στο πάτωμα. Βάλτε τα λεφτά και τα χρυσαφικά πάνω στα τραπέζια. Τα χέρια πίσω από το κεφάλι, γρήγορα! Τι κάνεις εσύ? Πέσε στο πάτωμα γιατί την άναψα. Εγώ. Σε μένα μιλάτε, κύριε. Θα πέσεις και θα πυροβολήσω.